έως και μία δεκαετία μπορεί να αργήσει μία διάγνωση ψυχοτικής διαταραχής σε ασθενείς στην Κρήτη. Αυτό υποστήριξαν ειδικοί της Μονάδας Εγκαιρής Παρέμβασης στην Ψύχωση, λέγοντας πως το κοινωνικό στίγμα οδηγεί αρκετές οικογένειες να κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ένα ενδιαφέρον έβριμα που έχουμε εδώ πέρα στην Κρήτη είναι ότι από την εμπειρία μας και στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή φαίνεται ότι στο γιατρό ή στο νοσοκομείο μάλλον πάνε πολύ αργότερα, μια δεκαετία μετά. Φαίνεται ότι, και δεν είναι και παράλογο να το σκεφτούμε λίγο, ότι μέλημα των οικογενειών είναι το καλό του θεραπευόμενου, έτσι. Οπότε αυτό είναι και το μεγαλύτερο επιχείρημα που έχουμε απέναντι στο στίγμα, ότι okay, μπορεί να υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα, αλλά τι είναι αυτό που προτιμάμε στο τέλος? Δεν είναι το καλύτερο του θεραπευόμενου? Η οικογένεια στην Κρήτη έχει έτσι ένα ιστό πολύ προστατευτικό και υποστηρικτικό. Υπάρχουν στενές οικογενειακές σχέσεις και βέβαια υπάρχει και το στίγμα. Η ψύχωση και τα συμπτώματά της ξεδιπλώθηκαν από ειδικούς, οι οποίοι εξήγησαν πως πρόκειται για μια διαταραχή που προκαλεί απώλεια επαφής με την πραγματικότητα, με τους ασθενείς συχνά να ακούν φωνές ή να βλέπουν πράγματα που όμως δεν υπάρχουν. Κάποιες διαταραχές της αντίληψης, τύπου ακούω πράγματα ή βλέπω πράγματα τα οποία όμως δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Συχνά δηλαδή μπορεί να μας πούνε ότι ακούω κάποιες φωνές, γυρνάω, δεν βλέπω κανένα δίπλα μου. Αν μπορούσαμε να βάλουμε έναν απλό τίτλο γύρω από αυτά τα συμπτώματα, θα ήταν απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Σίγουρα χρειαζόμαστε αρκετό δρόμο από την ώρα που θα έρθει εδώ κάποιος, να καλυφθεί αρκετή απόσταση, μέχρι να αρχίσει να αντιλαμβάνεται την έκταση και τη φύση των ελλειμμάτων του και να δουλεύει πάνω σε αυτά. Η Κρήτη είναι μία από τις 8 περιφέρειες που ενισχύεται με μία μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Εκεί μία εξειδικευμένη ομάδα ειδικών παρέχει δωρεάν εξατομικευμένη αντιμετώπιση και διαχείριση συμπτωμάτων. Εδώ πέρα δεν υπάρχει λίστα αναμονής. Δηλαδή παίρνει κάποιος ένα τηλέφωνο, κλείνει ένα ραντεβού σχεδόν την ίδια εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολυκλαδική, ας το πούμε, αυτή η ομάδα που έχει στηθεί εδώ έχει σκοπό να πλαισιώσει το άτομο και να του παρέχει ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας. Που σημαίνει ότι το κάθε άτομο ενδέχεται να έχει και διαφορετικό πλάνο, διαφορετικό τρόπο παρέμβασης. Ο παράγοντας οικογένεια είναι πρωταρχικός, καθώς όπως έχουν δείξει επιστημονικές έρευνες, η καλύτερη έκβαση σε έναν ασθενή έρχεται όταν συνδυαστικά με τη θεραπεία υπάρχει και η στήριξη από τον περίγυρό του. Και επομίζονται πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλη ευθύνη οι άνθρωποι της οικογένειας και το υποστηρικτικό δίκτυο γενικότερα του ασθενούς, διότι μιλάμε για μια διαταραχή η οποία μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να έχει μια χρονιότητα, οπότε πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται κοντά στον θεραπευόμενο σε όλη αυτή την πορεία. Έχουν γίνει λοιπόν μελέτες που έχουν δείξει ότι η καλύτερη έκβαση σε αυτούς τους ανθρώπους είναι όταν υπάρχει ένας συνδυασμός παρεμβάσεων που αφορούν το άτομο που πάσχει, σε συνδυασμό όμως με την οικογένεια, με παρεμβάσεις στην οικογένεια. Η μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, που ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο, έχει μέχρι στιγμής εξυπηρετήσει δωρεάν 63 ωφελούμενους.